κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του τουριστικού καταστήματος στη Συμβολή των Οδών Σκρίδλοφ και Χάλιδων στα Στιβανάδικα καταγράφει καρέ-καρέ πως ο θρασίτατος δράστης μπήκε στην επιχείρηση, κινήθηκε κατευθείαν στο ταμείο κάτω από το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε φυλάξει το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ που προόριζε για την πληρωμή των προμηθευτών του. Ήταν 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, τα καταστήματα ήταν ανοιχτά και κόσμος περπατούσε αμέριμνος έξω από το κατάστημα. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία του καταστηματάρχη, μπήκε σαν κύριος, πήγε κατευθείαν στο σημείο στο οποίο υπήρχαν τα χρήματα, τα πήρε και έφυγε ανενόχλητος. Εντάξει, είναι λογικό το φαινόμενο. Από τη στιγμή που ανεβαίνει η ακρίβεια και ο κόσμος απελπίζεται, είναι φυσικό επακόλουθο αυτό να ανέβει και η κλιματικότητα. Αυτά που είναι αλληλένδετα νομίζω. Όταν απελπίζεσαι, θα κάνεις οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου για να επιβιώσεις. Ειδικά όταν φτάσεις σε ένα τέλμα. Ο δράστης, που προφανώς γνώριζε το σημείο, χρειάστηκε μόλις 1,5 λεπτό για να αφαιρέσει τις 6.000 ευρώ και να διαφύγει. Είναι δε χαρακτηριστικό πως δεν μπήκε καν στον κόπο να ανοίξει την ταμιακή μηχανή. Η εγκληματία έχει φτάσει στα 100% και πάνω. Από εκεί και πέρα η αστυνομία τι κάνει. Κάνουν καταστροφές σε επιχειρήσεις και στον κόπο μια ζωή που δημιουργούν κάποιοι. Αυτό είναι. Νομίζετε ότι είναι και θέμα αστυνόμευσης ή απλά κάποιοι έχουν αποθρασινθεί? Πιστεύω ότι κάποιοι έχουν αποθρασινθεί. Η αστυνόμευση υπάρχει, πιστεύω. Αλλά πώς αναπρολάβει? Ο 62χρονος ιδιοκτήτης κατήγγειλε την κλοπή σε βάρος του μία ημέρα μετά, προσκομίζοντας τις αστυνομικές αρχές και το οπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της επιχείρησής του. Ανησυχητικό είναι, αλλά πρέπει η αστυνομία να έχει τα μπάτια ανοιχτά. Μήπως και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι περισσότερο υποψιασμένοι με αυτή την κατάσταση? Και αυτό βέβαια. Και αυτό. Και οι δύο πλευρές. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων εξετάζουν προσεκτικά το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, αναζητώντας τα ίχνη του δράστη. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που τουριστικό κατάστημα στα Στιβανάδικα γίνεται στόχος διαρρηκτών. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση ο κλέφτης έδρασε, ενώ ο ιδιοκτήτης βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά.